Θα πει και ο κύριος Δημητρίου από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών. Κύριε Δημητρίου, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εξηγήστε μας το σκεπτικό αυτής της απόφασης για να πάμε και στα υπόλοιπα ερωτήματα. Έτσι, ό,τι αφορά τον καθορισμό των ημερομηνιών των εκλογών, υπήρξε προβληματισμός κατά πόσον θα υπήρξε αυξημένη αποχή λόγω του τριημέρου των καρναβαλιών, σε συνδυασμό και με την πρόσφατη ψήφιση νόμου που καθιστά την ψηφοφορία μη υποχρεωτική. Προσμετρώντας διάφορα πράγματα, έχουμε καταλήξει να μετακινηθούν οι εκλογές στις ημερομηνίες που ανέφερε ο συνεργάτης. Μάλιστα. Κύριε Δημητρίου, τι γίνεται με τις εγγραφές στους εκλογικούς καταλόγους? Ναι. Με την συγκεκριμένη απόφαση για την μετακίνηση των εκλογών νωρίτερα, υπήρχαν στη διάθεσή μας δύο επιλογές. Είτε θα πηγαίναμε στις εκλογές με τον κατάλογο της 2 Οκτωβρίου, ή θα τροποποιούσαμε τον νόμο, ούτως ώστε να δώσουμε ευκαιρία σε νέους ψηφοφόρους να εγγραφούν. Και ποια επιλογή διαλέξαμε? Γι' αυτό επιλέξαμε την επιλογή της τροποποίησης της νομοθεσίας, ούτως ώστε η τελευταία τριμηνία που θα έλυγε κανονικά στις 2 του Γενάρη του 2018, μετακινηθεί η ημερομηνία λήξης της στις 18 Δεκεμβρίου. Και ένα ερώτημα ακόμα πάνω σε αυτό. Πόσοι είναι οι νέοι ψηφοφόροι που μπορούν να εγγραφούν μέχρι τότε? Με βάση τα δεδομένα που είχαμε 43.000 περίπου νέους από 18 μέχρι 30 μη εγγεγραμμένους στον εκλογικό κατάλογο. Μάλιστα. Από αυτούς, με βάση τα στοιχεία που έχω πρόσφατα, έχουν εγγραφτεί περίπου 1.700. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή πέραν των 40.000 νέων που είναι προς εγγραφή. Κύριε Δημητρίου, θέλει να σας υποβάλει ένα ερώτημα και ο Ιακωβός. Ακούστε το, σας παρακαλώ. Κύριε Δημητρίου, καλή σας μέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω. Πριν δύο εβδομάδων, ο Δήμαρχος Λεμεσού, ο κύριος Νικολαίδης, εξέφραζε την ετοιμότητά του να μεταθέσουν την ημερομηνία διεξαγωγής του καρναβαγιού, προκειμένου, εάν ήταν η ανάγκη, προκειμένου να διεξαχθούν οι εκλογές κανονικά ως προγραμματίζονταν στις 11 του μήνα. Είχαν εξαντληθεί τα περιθώρια του διαλόγου με τον Δήμο Λεμεσού, ή εσείς δεν προβήκατε στις απαραίτητες διαδικασίες? Και είχα ευχαριστήσει τον Δήμαρχο για αυτήν την τοποθέτηση. Όμως δεν είναι μόνο το ζήτημα της ημέρας των καρναβαλιών. Είναι ένα τριήμερο εκδηλώσεων, το οποίο εκτιμήσαμε ότι θα μας επηρεάσει. Αρκετοί Κύπροι, όπως συνήθως, εκμεταλλεύονται αυτά τα τριήμερα για εκδρομές είτε στο εξωτερικό. Ωραία. Κύριε Δημητρίου, ένα τελευταίο ερώτημα. Αν η επίσφευση των εκλογών ανατρέπει τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Εσωτερικών ή αν δημιουργεί κάποια προβλήματα σε σχέση με τις εκλογές? Όχι, δεν ανατρέπει τους σχεδιασμούς. Απλά οι σχεδιασμοί θα πρέπει να γίνουν νωρίτερα από ό,τι θα γίνονταν αν οι εκλογές έμεναν στις 18 και 25 Φεβρουαρίου. Μάλιστα. Απλά θα επισπευθούν κάποια πράγματα που έπρεπε να γίνουν κατά 3 εβδομάδες. Το νομοσχέδιο πότε να περιμένουμε πως θα αποσταλεί στη Βουλή, κύριε Δημητρίου? Πότε να αποσταλεί? Το τροποποιητικό νομοσχέδιο στη Βουλή. Πότε θα φύγει από το Υπουργείο Εσωτερικών? Σίγουρα πρέπει να ετοιμαστεί, να πάει στον Γενικό Εισαγγελέα για νομοτεχνικό έλεγχο. Στη συνέχεια να παρουσιαστεί ενώπιον του Υπουργικού και στη συνέχεια να πάει στη Βουλή. Θέλω να ελπίζω ότι μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο όλη αυτή η διαδικασία θα τρέξει πολύ γρήγορα, ούτως ώστε να είναι ενώπιον της Βουλής εντός Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, μάλιστα, κύριε Δημητρίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς πάμε τώρα στον επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού της Συμμαχίας Πολιτών, καθώς ήταν το μοναδικό κόμμα που διαφώνησε χθες στη σύσκεψη για την επίσπευση των εκλογών. Ο κύριος Αποστόλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αποστόλου, καλή σας μέρα. Απαντήστε μας συνοπτικά γιατί διαφωνήσατε. Ποιος ήταν ο λόγος? Κύριε Κιβίτρη, καλή σας μέρα. Καταρχήν, εμείς συμφωνήσαμε με το σκεπτικό, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα, ότι λόγω του τριημέρου, γιατί θέλουμε όντως να διευκολύνουμε τους πολίτες για να μειωθεί η αποχή, να μετακινηθούν οι εκλογές. Το επιχείρημα το δικό μας ήταν το εξής. Εμείς, η πρόταση δική μας ήταν όπως οι εκλογές μεταφερθούν μια εβδομάδα μετά και όχι πριν την 18 του Φεβρουαρίου. Το λόγος είναι απλός. Γιατί δικαίωμα να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους πλέον θα έχουν όσοι νέοι κλείσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους,
στις 28 του Γενάρη και όχι στις 18 του Φεβράρη. Με αυτόν τον τρόπο αποκλείουμε από τις εκλογές κάποιες εκατοντάδες νέων ψηφοφόρων, οι οποίες με τα σημερινά δεδομένα θα είχαν δικαίωμα ψήφου, ενώ με τα δεδομένα που θα προκύψουν δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Η πρόταση δική μας ήταν η εξής. Συμφωνούμε στη μετακίνηση λόγω τριμέρου, αλλά οι εκλογές να μεταφερθούν μία εβδομάδα μετά, έτσι ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτούς τους ψηφοφόρους να μην χάσουν το δικαίωμα ψήφου τους. Να δούμε τι απάντηση θα δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών σε αυτό, κύριε Αποστόλου. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.